Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Κύριε Παπανδρέου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Η μητέρα των μαχών αύριο, λέει, 9 του μηνός. Έτσι ακριβώς. Ή και ο μήνας έχει 9 αύριο για την Καστοριά. Όχι, προτιμάμε τη μητέρα των μαχών. Α. Γιατί ξέρετε, το ερώτημα που πάντα κυριαρχεί, ναι, είναι αν έχει νόημα η απεργία ή οι απεργίες, ναι, που εξαγγέλλονται, αν έχουν νόημα. Πάντως, κύριε Παπανδρέου, αν θέλουμε να πάμε σε κάτι στατιστικό στην Καστοριά, όσες φορές η Καστοριά πήγε από μόνη της, ορίζοντας μια δικιά της ημερομηνία και ενωμένη, είχε πολλαπλάσιο κόσμο και συμμετοχή από όταν συμμετέχει σε κάποιες πανελλαδικές απεργίες. Ναι, οι πανελλαδικές απεργίες έχουν. Είναι μέρα με τη νύχτα αυτά τα δύο. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, σας προλαβαίνω, έχουμε το αποτέλεσμα της 5 Οκτώβρη. Βέβαια, και γιατί, θα το πούμε. Και θα το πούμε αμέσως. Παίρνουμε ένα 25% παραπάνω στο επίδομα θέρμανσης. Εδώ λοιπόν πώς έχουμε και το χαρτί πια, γιατί ακούγαμε για το 25, έχουμε και το χαρτί πια. Δημοσιεύτηκε βέβαια. Δημοσιεύτηκε. 350 είναι η βάση του επιδόματος, ναι, επί το συντελεστή της πόλης, που είναι το 1,03 για την Καστοριά. Ναι. Προσαυξανόμενο με 20% για κάθε τέκνο. Ναι. Και ό,τι ποσό βγαίνει θα πολλαπλασιαστεί με το 25% για τις πόλεις που έχουν πάνω από ένα συντελεστή. Το οποίο αυτό προκλήθηκε, είμαι βέβαιος, από την κινητοποίηση που κάναμε εμείς που ήμασταν προτεργάτες και με την κάθοδό μας κάτω στην Αθήνα. Όμως θα πάει σε περιοχές που είναι πάνω από το 1% συντελεστή, ναι, που σημαίνει ότι θα υποφεληθούν, ναι, και πολλοί ακόμη. Ακριβώς. Καρπενήσι, ας πούμε, που είναι ψηλά. Ναι, 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 ναι. Να σου πω κάτι. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε, να πούμε δύο πράγματα. Μια διευκρίνηση μόνο, ναι, για να μην γίνει μπέρδεμα. 25% παραπάνω επιδότηση. Μεταβάνει το χιλιάρικο. Μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και για άλλες μορφές. Για όλες τις μορφές. Για όλες τις μορφές, ωραία. Έτσι, έχω την εντύπωση στο ΦΕΚ, αυτό την εντύπωση έχω. Ναι, μην κάνουμε κανένα λάθος, γι' αυτό σου το λέω. Για όλες τις μορφές, είστε σίγουρος. Κοιτάξτε, μπορούμε να το δούμε. Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε. Το ΦΕΚ δημοσιεύει. Θα το βρούμε, ναι, και ναι, να δούμε πραγματικά πώς αναφέρει εκεί. Άλλωστε και το βοήθημα είναι θέρμανση, δεν είναι βοήθημα πετρελαίου. Έτσι ακριβώς. Να το, ναι, το ξεχνάμε και αυτό. Έχω την εντύπωση για όλες τις μορφές. Και νομίζω δεν αποκλεί και την τηλεθέρμανση. Στη φόρμα που καλούμαστε λοιπόν να συμπληρώσουμε σήμερα, από σήμερα μάλλον, γιατί άνοιξε και το ΜΑΗ θέρμανση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο ή μόνα του θα βγαίνουν τα στοιχεία. Αυτό πάει με το συντελεστή τη ημέρα, με το συντελεστή τη πόλη. Οπότε αυτόματα το σύστημα, φαντάζομαι, όταν βλέπει. Το αναγνωρίζει. Την περιοχή, το αναγνωρίζει. Τώρα, αν ένας κάνει από τη Λάρισα και έχει συντελεστεί 0,8, δεν θα πάρει το 25%. Σωστά, σωστά, σωστά. Εντάξει, όποια πόλη έχει συντελεστεί ένα και πάνω, θα το πάρουν. Θα το πάρουν. Τώρα, εξαιτίας μας, να το πω έτσι, εφοβλήθηκαν όλοι. Το θέμα, ξέρετε, να συνεχίσω λίγο το προηγούμενο σκεπτικό, ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα, ναι, ξεκάθαρα. Ένα, να μην μηδενίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία, αν σε εισαγωγικά επιτυχία για το 25%. Ενώ ότι το τι φέραμε, έτσι, για να το συνδέσουμε ότι όταν τελικά βγαίνει στο δρόμο, όταν είναι παλαϊκό, όταν είναι όλη μια γροθιά η κοινωνία, τελικά τα νερά κουνιούνται, ανησυχούνε, σακούνε και δίνουνε. Τώρα και άλλες φορές λίγο παραπάνω, άλλες φορές λίγο λιγότερο. Το θέμα είναι ότι δίνουν. Είμαστε ευχαριστημένοι. Σας λέω όχι. Και αυτό δεν είναι είμαστε. Το ερώτημα το επόμενο. Με το 25% λοιπόν είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι βέβαια. Γιατί και με την τιμή που έχει φτάσει στο πετρέλαιο, ό,τι θα πάρεις θα ξαναμιστεί στο επόμενο 20ήμερο. Δεν μας φτάνει. Γι' αυτό είναι ευκαιρία και για την απεργία. Τώρα να βάλουμε και το τοπικό μας χρώμα, αλλά δεν σας κρύβω ότι όλοι οι φορείς, γιατί τώρα μιλάω σαν ένας απλός εκπρόσωπος, ναι, των φορέων, θα έχουμε μια γενική συνέλευση ή Πέμπτη ή Παρασκευή ή από εβδομάδα, ναι, πέρα από το δελτίο τύπου που θα βγάλουμε σήμερα-αύριο, για να δούμε και το επόμενο βήμα. Πραγματικά σας το λέω, μπορεί να προτρέχω λίγο, αλλά θα το σταματήσω εδώ, να δούμε το επόμενο βήμα
για το, από αυτή την εξέλιξη. Άρα λοιπόν, επειδή δόθηκε το 25%, αλλά επειδή εμείς δεν αρκούμαστε στο 25%, προαναγγέλλεται σήμερα νέα δράση στην Καστοριά. Ναι, πάρε το σαν προαναγγελία, χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να σχηματοποιηθεί ακόμη. Ναι. Αλλά γιατί, σας λέω ότι όλοι ζούμε εδώ πέρα. Όλοι ξέρουμε ότι ναι μεν παίρνεις, αλλά είναι ψίχουλα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε ακόμα πιο στοχευμένη δράση. Ακόμα πιο εξειδικευμένη δράση της κυβέρνησης σε εμάς. Η Καστοριά μας ρωτάνε εδώ τι συντελεστέ έχει. Ένα ή λιγότερο. Είναι ένα και κάτι. Ένα 0-3. Δηλαδή, ένα πόσο είναι ακριβώς. Ένα και κάτι, δεν είναι. Ένα 0-3. Ένα 0-3. Ναι, ναι. Ο καθένας θα πολλαπλασιάσει το 3-50 με το 1-0-3. Ναι. Ότι, αν έχει ένα παιδί επί 20% θα προσθέσει το ποσό. Και ένα ανήλικο ποσό, παιδί εννοείται. Ναι. Και ό,τι ποσό θα βγει θα πολλαπλαστεί με το 25%. Για να βγει το τελικό ποσό. Το ποσό. Μεταβάνει το χιλιάρικο. Μάλιστα. Το οποίο τώρα θα μου πείτε το χιλιάρικο πόσο θα φτάσει εμάς. Ναι. Και πόσοι μπορούν να πάρουν ένα χιλιάρικο. Με τον καιρό. Ναι. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που είχαμε πει μαζί και την άλλη φορά, ότι έχουμε μεγάλο θέμα, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω εισπράξει, ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε το κρύο που νιώθουμε ή που ζούμε εδώ στην Καστοριά, προς την Αθήνα, ναι, ναι. Προς τους άλλους, στην κεντρική εξουσία. Δεν γίνεται κατανοητό. Ναι, δηλαδή και από φίλους, από προσωπικούς, όταν έρχονται τριήμερα, είναι από την Αθήνα, ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη, λένε, μας έλεγες κρύο, αλλά δεν πιστεύαμε ότι τόσο κρύο. Και φανταστείτε τώρα τα σπίτια που, αν δεν είναι με μόνωση, αν δεν έχουν καινούργια. Έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Κουπώματα, όλα αυτά, τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα φέρει. Ναι. Οπότε, ευκαιρία για αύριο, πέρα από τα βασικά αιτήματα, να συνδέσουμε και τη γενική απεργία αύριο, που είναι ένα από τα βασικά αιτήματα, γι' αυτό λέμε ότι έχει νόημα αύριο η απεργία, είναι να διατρανώσουμε όλη μας αυτή τη δυσαρέσκεια. Δηλαδή, μπορεί στις δημοσκοπήσεις να φαίνονται, να καταγράφεται μια δυσαρέσκεια και απογοήτευση. Αλλά πιστέψτε με, αν δεν βγει στο δρόμο έξω ο λαός, ο κόσμος, να το νιώσουν πάλι, δεν θα καταλάβει κάποιος κάτι. Βλέπω πάντως ότι βγαίνουν ανακοινώσεις. Έτσι, βγαίνουν ανακοινώσεις για συμμετοχή στην αυριανή απεργία. Βέβαια, γίνονται δυο συγκεντρώσεις. Μία 10:30 και μία 11 η δική σας. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια συνηθισμένη πρακτική, όχι μόνο στην Καστοριά, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και μετά όμως. Βλέπουμε... Ενώσαμε όμως. Στο Συλλαλίδιο της 5 Οκτώβρη. Ναι, ήσταν μαζί όμως εκεί. Τι μας χωρίζει τώρα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μάλιστα, όχι απλά ήσταν μαζί, με ντουντούκα του Κουκουέ έγινε και το συλλαλητήριο. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Με δικιά σας ατάκα ήταν αυτή. Ακριβώς. Και του φίλου του κύριου Τίγκα. Από εκεί και μετά όμως, πραγματικά, είναι να μπορεί κανείς, αφού μπορέσαμε και κατεβήκαμε ή μπορούμε να κατεβαίνουμε πολλές φορές μαζί. Γιατί πρέπει μια τέτοια μέρα, όταν είναι πανελλαδική απεργία, να είμαστε και πάλι χώρια? Μας χωρίζει ένας δρόμος εκεί. Αλλά πόσα περισσότερα μας ενώνουν. Ο ένας από την εδώ πλευρά της νομαρχίας, ο άλλος από την απέναντι από πλευρά της νομαρχίας. Τα βασικά αιτήματά μας, σαν ΓΕΣΕ, είναι για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Γιατί ξέρετε, με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας, ο πληθωρισμός, ναι, μεν ανακοινώνεται στο 11%, αλλά ξέρετε, ο πληθωρισμός είναι όλα τα προϊόντα του οικονομικού κύκλου στην Ελλάδα. Μια μέση οικογένεια, ένας που αμείβεται με 100 το μισθό, δεν καταναλώνει όλα αυτά. Καταναλώνει τα βασικά είδη διατροφής, τα οποία αυτά έχουν επίπτωση, με την έρευνα του Ινστιτούτου, 40%. Η επίπτωση του πληθυσμού είναι ασύμετρες. Δεν είναι δηλαδή για όλους το ίδιο. Ένας υψηλόμισθος, ας πούμε, μπορεί να μην έχει, να έχει πραγματικά μια επιβάρηση στο μισθό του 11%. Αλλά ως επιτοπλίστων, όλοι εμείς που ζούμε εδώ πέρα με την ανεργία έχουμε πάνω από 30% επίπτωση στο μισθό μας. Αυτό δεν πρέπει να αποτυπωθεί στον δρόμο, στον κόσμο? Μια ερώτηση που μας έρχεται από το κοινό για το συντελεστή, 1,03%. Όλος ο νομός έχει 1,03% ή μόνο όχι, η πόλη? Η Κοτήλη, ας πούμε, έχει πολύ παραπάνω. Το Άργος έχει 1,02%. Υπάρχει το παράδειγμα στο ΦΕΚ. Πάντως, δεν υπάρχει περιοχή της Καστοριάς που έχει κάτω από 1. Έχω την εντύπωση, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, θα το πάρουν. Άρα θα το πάρουν όλοι. Ναι, ναι. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Υπάρχουν και περιοχές με μεγαλύτερο συντελεστή στην Καστοριά. Ναι, ναι. Τα πιο ορεινά. Δεν ξέρω, έχει 1,50, χωρίς να είμαι σίγουρος. Αλλά αν είμαστε κάτω από 1, δεν το παίρνουμε. Καταλάβατε, αυτό είναι αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, εμείς δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποια περιοχή της Καστοριάς που να έχει συντελεστή λιγότερο από 1.
Εμείς αυτό που είχαμε θέσει κάτω και το άλλαξε ο Υπουργός ήταν ότι ανανομώ και με το σύνολο βαθμοημερών βγαίνουν οι βαθμοημέρες του νομού. Εμείς σαν νομός είμαστε ο δεύτερος στην Ελλάδα μετά τη Φλόρινα. Άρα όπου θέλαμε... έχουν 1,5 θα πολλαπλασιάζουν επί 1,5. Επί 1,5. Θα είναι ακόμα καλύτερα δηλαδή το πράγμα εκεί. Ναι. Ναι, αλλά αυτό για την Καστοριά, γιατί έπρεπε, εμείς ζητήσαμε να γίνει τουλάχιστον επί 2. Δηλαδή αυτό είχαμε ζητήσει. Ναι. Και είχε πει θα το σκεφτεί και θα το δει. Και κατέληξε μάλλον στο 25%. Στο 25%. Και επανερχόμαστε, μας φτάνει? Όχι. Είναι ψίχουλα, είναι ψίχουλα. Οπότε... τώρα, τι προσδοκίες υπάρχουν για αύριο? Έχουν βγει διάφορες ανακοινώσεις. Έχει βγάλει και ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωση. Ναι. Μέχρι και οι λογιστές έχουν βγάλει επίσης ανακοίνωση που θα συμμετέχουν και οι ίδιοι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσα από τα καταστήματα θα είναι κλειστά αύριο ή ανοιχτά. Δεν είναι υπόκειται στον κόσμο. Γίνει και Τετάρτη κιόλας μια... θα λέγαμε μια μέρα πιο. Τώρα για τα καταστήματα, ίσως ο κύριος Πανταζής θα ήταν ο πιο. Θα μιλήσει και ο κύριος Πανταζής, βέβαια. Ωραία. Δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα να κλείσει το κατάστημά του, αλλά. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη και ζωφερή. Επιτρέψτε μου λίγο την ναι, έκφραση. Ναι. Από μόνο του, δηλαδή, τα επιχειρήματά μας για την ανεργία είναι στην επιφάνεια και αυτονόητα. Για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για το κόστος ενέργειας. Και να σου πω κάτι άλλο που ίσως ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει τελείως, ότι όταν ζητάει η ΓΕΣΕ για την καθολική κοινωνική προστασία και μέσω των συλλογικών συμβάσεων, είναι πολύ σημαντικό ο κατώτατος μισθός ή οι εταίροι να μπορούν να συζητάνε μεταξύ τους και να καθορίζουν αυτή το ύψος ναι. του μισθού και όχι η κυβέρνηση με ένα νόμο. Παντού στην Ευρώπη υπάρχουν... και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οδηγία είναι να είναι οι κοινωνικοί εταίροι αυτοί που θα καθορίζουν την τιμή. Μάλιστα. Και μάλιστα το 80% είναι η καλή πρακτική, στο 80% είναι στην Ευρώπη. Σε εμάς είναι στο 20%. Βλέπετε πόσο έλλειμμα έχουμε σε αυτό. Και η ανάγκη αύξηση του μισθού είναι... είναι όχι πλέον αυτονόητη, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Το θέμα είναι και πόσο μέχρι πού μπορούν και οι επιχειρήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι λίγο αλληλένδετα, γιατί ούτε επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους μπορεί να υπάρχουν, ούτε εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Είναι... ναι, ένα αυτό, αλλά κοιτάξτε. Πρέπει να βρεθεί πάντα ισορροπία. Ο μισθός πάλι θα καταλήξει για την κατανάλωση. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, ποιος αποδαμιεύει τώρα. Γιατί καλά, τώρα... παλιά λέγαμε ότι όταν αυξάνει το εισόδημα, μπορεί ένα μέρος να πηγαίνει στην αποταμίευση. Ναι. Αυτά ήταν στις παλιές εποχές. Τώρα. Ναι. Πείτε μου, υπάρχει κάποιος που να αποταμιεύει? Ναι. Όλα θα πάνε στην κατανάλωση. Δηλαδή θα βοηθήσει όλο τον οικονομικό κύκλο. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαδρέο, μένουμε σε αυτά. Περιμένουμε την αυριανή λοιπόν εκδήλωση. Βεβαίως, και πάλι, και θα δούμε τι κόσμο θα υπάρχει. Η δική σας, επαναλαμβάνω, είναι 11 η ώρα. 11 η ώρα. Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά θα είναι 10:30. Οπότε, ναι, απέναντι από την νομαρχία η εκδήλωση του ΠΑΜΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα δούμε τι κόσμο θα έχουμε αύριο. Και πάλι θα ξαναμιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και ίσως και κάποια πράγματα τα μεταδώσουμε και απευθείας. Θα υπάρξουν ομιλίες, ας πούμε, αύριο εκεί, κύριε Παπανδρέου? Θα έχουμε τώρα μια, πώς να το πω, μια συζήτηση με την ΑΔΔ, με τον πρόεδρό της. Να δούμε πώς θα το οργανώσουμε το θέμα. Ίσως, ίσως υπάρξει μια-δυο παρεμβάσεις. Ωραία. Βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται και από τον κόσμο. Ξέρετε τώρα, να μην κρυβόμαστε πάλι πίσω από το δάχτυλο. Θα δούμε και θα πράξουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας σήμερα, κύριε Παπανδρέου. Yes, yes. Αντένες. 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.